Λοιπόν, αφήνουμε για την ώρα στην άκρη τα ποδοσφαιρικά. Πάμε να ασχοληθούμε με τα μπασκετικά. Όπως είπε και ο Χρήστανθος, ό,τι έγινε, έγινε. Το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει. Και νομίζω ότι ο καταλληλότερος για να μας μιλήσει για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα είναι ο ισχυρός άνδρας Καϊάρης, ο κύριος Γουλιέλμος. Τον οποίο κάνω ποστάρισμα τότε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Γουλιέλμο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και καλησπέρα και στους ευρωτές σας. Είστε καλά καταρχήν. Δόξα την παράγοντα. Πολύ ωραία. Πάντως σήμερα κάνετε μια στροφή στις συνήθειές σας, δηλαδή βγαίνετε και μιλάτε στα μέσα ενημέρωσης. Δεν το είχατε συνηθίσει μέχρι τώρα. Γενικότερα το αποφεύγατε. Μας το κλείσατε, όχι? Δεν σας το έκλεισα, απλώς δεν σας ακούω πολύ καθαρά. Ωραία, λέω ότι κάνατε μια στροφή σήμερα, βγαίνετε και μιλάτε στα μέσα ενημέρωσης. Γενικότερα δεν το συνηθίσατε. Δεν, νομίζω λίγο πολύ πέρα από τη συνέντευξη που είχατε δώσει, δεν πολύ βγαίνατε στα μέσα. Προσπαθώ να είμαι ο σιωπηλός συνεργάτης της ομάδας, δεδομένου ότι πιστεύω ότι τα μέσα έχουν άλλα πράγματα πιο κοντά σε αυτά που ενδιαφέρουν τον καθημερινό φίλαθλο να ενημερωθούν. Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να μιλάνε περισσότερο αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το αθλητικό κομμάτι, γιατί τα υπόλοιπα πρέπει να γίνονται πιο σιωπηλά. Είναι πιο αποτελεσματικά όταν γίνονται πιο σιωπηλά. Παρ' όλα αυτά, η ανάγκη του να τοποθετήσετε, πιστέψτε με, μετά από 23 χρόνια στη δημοσιογραφία, θεωρώ ότι είναι σημαντική. Και δεν το λέω μόνο για εσάς, το λέω για οποιονδήποτε ηγείται μεγάλων συλλόγων και ειδικά ενός τμήματος όπως το μπάσκετ του Άρη, που το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, το τι σημαίνει για τον Αριανό και γενικότερα για Θεσσαλονίκη. Θεωρώ ότι είναι καλό να επικοινωνείτε με τον κόσμο. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Θέλω να σας πω ότι για τον μπάσκετ του Άρη ενδιαφέρεται πάρα πολύ στενά όλη η Ελλάδα. Αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες μέρες, έτσι με το που άρχισε να μυρίζεται ο κόσμος ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή, όχι μόνο από τους Θεσσαλονικείς, όχι μόνο από τους απλούς φιλάθλους της χώρας, θέλω να σας πω και από τις άλλες ομάδες. Το ενδιαφέρον το οποίο φαίνεται για τον Άρη είναι εντυπωσιακό. Ναι, γιατί σε όποια θέση και αν είναι η ομάδα, παραμένει ένα τεράστιο μέγεθος για τον ελληνικό μπάσκετ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό από όλους. Πριν πάμε στο τι έγινε, γιατί ό,τι έγινε, έγινε με τον Βαγγέλη Αγγέλο και αποτελεί παρελθόν, πάμε στο τι θα γίνει και αν έχουμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά την επόμενη μέρα στο κομμάτι του. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Έκανα και ο Άρης έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει ο Άρης, δηλαδή να συμπεριφερθεί τίμια στον άνθρωπο στον οποίο εμπιστεύτηκε το αθλητικό τιμόνι της ομάδας. Και αυτό πρέπει να το κάνει ο Άρης, μην ξεχνάμε, γιατί ο Άρης πρέπει να είναι και πρέπει να δείχνει ότι είναι ο ηθικός ηγέτης του ελληνικού μπάσκετ. Ναι. Άρα αυτό πρέπει να το αποδεικνύει καθημερινά. Δεν φτάνει μόνο να πληρώνει στην ώρα του, το οποίο το κάνει. Είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που το κάνει. Η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που το κάνει, ξαναλέω. Δεν φτάνει να απέχει παρασάγκες από τις υπόλοιπες ομάδες της πόλης σε αυτά τα θέματα. Πρέπει σε όλα τα επίπεδα να δείχνει ότι δείχνει το δρόμο. Έτσι λοιπόν, αντί να έχουμε κανονίσει κάτι πριν διακόψουμε τη συνεργασία με τον κύριο Αγγέλου, πρώτα επέλεξα την στρατηγική να κλείσω μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία που είχαμε με τον κύριο Αγγέλου και μετά να ανοίξω τις πόρτες. Ελπίζω ίσως αργά το βράδυ σήμερα, ίσως αύριο το πρωί, να έχουμε κάτι οριστικό. Θέλω να σας πω ότι όλοι οι Έλληνες προπονητές οι οποίοι είναι διαθέσιμοι, και κανένα δυο που δεν είχε διαθέσιμοι ακόμη, επέδειξαν ενδιαφέρον για τη θέση. Και ήρθαν μπροστά μόνοι τους και είπαν ότι ενδιαφερόμαστε. Είναι επίσης συγκινητικό λοιπόν το πόσο πολύ μιλάει στην καρδιά των μπασκετικών ο Άρης. Προσέξτε τώρα, η ευθύνη όμως της επιλογής είναι ακόμα μεγαλύτερη. Άρα αφού υπάρχουν όλοι αυτοί οι διαθέσιμοι, πρέπει να κάνετε την καλύτερη δυνατή επιλογή. Άρα η απόφαση να είναι η καλύτερη δυνατή με αυτό που μας λέτε. Προφανώς. Και όχι μόνο αυτό, πρέπει να είναι και μια επιλογή η οποία να διασφαλίζει όχι μόνο τα πρέπει, γιατί πρέπει να διασφαλίσει τα πρέπει της ομάδας καταρχάς. Σωστά. Πρέπει να διασφαλίσει και στο βαθμό που μπορεί τα θέλω του Άρη. Πρέπει να διασφαλίσει και την ηθική της συνεργασίας και πρέπει να διασφαλίζει και την ελπίδα για το αύριο. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι μια συνεργασία η οποία να ξέρουμε ότι θα τελειώσει σε 6 μήνες, αλλά θα πρέπει να είναι μια συνεργασία
για την οποία να μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα κρατήσει χρόνια, γιατί όπως είπα και την πρώτη φορά που μίλησα στον κόσμο, για μένα πετυχημένες ομάδες είναι εκείνες που έχουν τον ίδιο προπονητή για 10 χρόνια. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ο Αγγέλου δεν έμεινε τελικά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, όσο θα θέλατε προφανώς κι εσείς. Η συνεργασία με τον κύριο Αγγέλου είναι συγκινητικό το πώς τελείωσε. Και δεν τελείωσε βέβαια, έτσι. Το ότι τελείωσε η συνεργασία από τη θέση του πρώτου προπονητή. Ναι. Ο κύριος Αγγέλου είναι ένας πολύ αγαπημένος μου άνθρωπος. Θα είναι κοντά μου και κοντά στον Άρη. Θα συνεχίσει να μας βοηθάει με την τεχνογνωσία του και με τις ικανότητές του. Τέλειωσε με πολύ αγάπη. Χωρίς δε ως φίλοι. Τόση αγάπη που αν σας τυχώ, δηλαδή, όχι δεν είναι. Το χωρίσαμε ως φίλοι είναι υποτιμά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνήσαμε. Ναι. Ο κύριος Αγγέλου γύρισε και είπε ότι όσο και αν δεν θέλω να φύγω, όσο και αν αυτή η ομάδα είναι η ζωή μου, σας δίνω δίκιο στην όποια επιλογή κάνετε και είμαι μαζί σας και θα κάνω ό,τι μπορώ για να πετύχει η επιλογή αυτή. Φυσιολογικό όμως είναι, πρόεδρε, γιατί με 2 νίκες ο Άρης σε 9 μάτς προφανώς και κάτι έπρεπε να αλλάξει και με όλα τα άλλα ζητήματα που έχουμε προφανώς και θα άλλαζε ο προπονητής. Εντάξει, δεν ξέρω για σας πόσο προφανές είναι αυτό το πράγμα. Για μένα η στάση του είναι συγκινητικά θετική. Να είστε. Πολύ ωραία. Βέβαια, αυτό που μας ενδιαφέρει πάντα στο τέλος της ημέρας είναι ο σύλλογος πάνω απ' όλα και πάνω από πρόσωπα. Και το αποτέλεσμα. Είναι όντως ο κύριος Καστρίτης πιο κοντά από όλους τους άλλους υποψήφιους? Όχι, δεν υπάρχει κάποιος που να είναι πιο κοντά ή πιο μακριά. Υπάρχουν κάποιοι προπονητές εγνωσμένων ικανοτήτων όλοι, οι οποίοι είναι σε μια μικρή πια λίστα, γιατί υπάρχει μια αρχιτεκτονική λίστα, σε μια μικρή πια λίστα των πιθανών. Ναι. Θα δούμε ποιος θα κόψει πρώτο το νήμα. Και λέτε μέχρι το βράδυ θα έχετε τελειώσει. Θα πρέπει να είναι κάποιος που θα κόψει το νήμα, δηλαδή θα πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος θα δείξει την επιθυμία να είναι στον Άρη. Δεν φτάνει μόνο η επιθυμία του Άρη, πρέπει και ο προπονητής να δείξει την επιθυμία του να είναι στον Άρη. Ναι. Ανέφερα τον κύριο Καστρίτη γιατί την επιθυμία, έστω και ανεπίσημα, την έχει εκδηλώσει ο άνθρωπος. Προφανώς και αυτοί. Όλοι. Καλά, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είπαν δεν θα έρθουν. Να ξέρετε, με όσοι έχουμε επικοινωνήσει. Αλλά. Ναι. Για πείτε μου έναν να πω. Ο κύριος Ζούρος. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι έτσι. Άλλος. Τι μπορεί να έρθει. Ο Σούλης Μαρκόπουλος γιατί έχει το θέμα με τον ΠΑΟΚ, με το συμβόλαιο. Όχι ότι δεν θέλει, αλλά έχει εκείνη του η δέσμευση. Υπάρχουν τώρα, δεν τους αναλύσουμε ποιους δεν θα έρθουν, να πούμε ποιοι θα έρθουν. Και... δεν είστε σίγουροι ότι αυτά είναι έτσι. Ναι, ωραία. Άρα ο Σούλης εγώ δεν έχει... Εγώ παραλαμβάνω ότι όλοι όσοι είναι ελεύθεροι και κανένα δύο που δεν είναι ελεύθεροι, δήλωσαν αμέσως ή αμέσως την επιθυμία τους, την διαθεσιμότητά τους να έρθουν στον Άρη. Μάλιστα. Πάντως, από τα ονόματα που έχουν ακουστεί, εγώ λέω ότι οι πληροφορίες οι δικές μας συγκλίνουν περισσότερο προς τον κύριο Καστρίτη. Δεν ξέρω αν θέλετε να το επιβεβαιώσετε ή όχι. Πριν μου κάνατε τρίπλα, αλλά Lucky Jones. Τρίπλα, Lucky Jones. Μακάρι να είχατε τρίπλα του Lucky Jones, γιατί θα κατέβαινα και θα ήταν και εγώ στην πεντάδα. Ναι. Γιατί έχω και τη διάθεση, όχι τίποτα άλλο. Έχετε λεκτικά όμως, εντάξει. Την τρίπλα. Δεν κάνω καμία τρίπλα. Ειλικρινέστατα σας λέω ότι στο πρώτο τραγουδάει κοντρί. Όταν θα έρθει η ώρα να ανακοινωθεί, τότε θα ανακοινωθεί. Ωραία. Πάντως, χρονικά λέτε ότι μέχρι το βράδυ ενδεχομένως να έχετε τελειώσει με το προπονητή. Ενδεχομένως ή αύριο το πρωί, πάντως πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί να τραβήξει. Μέχρι αύριο το αργότερο, λοιπόν, ο Άρης θα έχει προπονητή, γιατί πρέπει να έχει και προπονητή στο μάτς που είναι σημαντικότατο της επόμενης αγωνιστικής να προετοιμάσει. Έχει έναν πάρα πολύ αξιόλογο δεύτερο προπονητή, τον Σάβα. Δεν βιαζόμαστε, αλλά. Αν μπορέσουμε να το τελειώσουμε τώρα, θα το τελειώσουμε τώρα. Καλώς. Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις και από φίλους, μια που βλέπουν, μας ακούνε και πιάνουν την ευκαιρία. Έχει γίνει πάρα πολλής λόγος για το θέμα των τηλεοπτικών. Έχω διαβάσει την τοποθέτησή σας. Θα σας πω το εξής, ότι ο Αριανός έχει κουραστεί να είναι ο ηθικός της υποθέσεως. Και νομίζω το νιώθετε και το βλέπετε καθημερινά από τη στιγμή που πηγαίνετε και στη Λίγκα.
Δηλαδή, δεν γίνεται ο Άρης να παίζει με τους κανόνες της ηθικής και να τον παίζουν με άλλους κανόνες. Και νομίζω αυτό το νιώσατε και στα τηλεοπτικά και στο θέμα που δημιουργήθηκε με την αλλαγή του ΠΑΟΚ Άρης και γενικότερα με τις συμπεριφορές. Δεν είναι δυνατόν να χτυπάνε τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Άρης και να μην τιμωρεί το αντίπαλος. Δεν γίνεται λοιπόν οι κανόνες να είναι διαφορετικοί για κάποιους άλλους και ο Άρης πάντα να λέει «Α, εγώ θα κάνω το σωστό». Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη σας επ' αυτού. Η άποψή μου είναι ότι καταρχάς θέλει υπομονή και επιμονή για να αναδείξει ο Άρης το ανάστημά του. Δεν έχει μια μακρά πορεία σταθερή πορεία ο Άρης στα όργανα στο ελληνικό μπάσκετ και είχε πισωγυρίσματα. Όχι, να το πω εγώ, ήταν ανύπαρκτος, πρόεδρε. Αυτή ήταν η κατάσταση λέξη, μέχρι τώρα. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, το είναι πιο... Ναι. Είχε πισωγυρίσματα. Οι πάντες όσοι μου μιλάνε, είναι αλήθεια ότι μου μιλάνε με ένα ύφος με ενδιαφέρον μεν για τον Άρη, κάποιοι όμως και με φόβο. Ναι. Διότι είναι ισχυρό σωματείο ο Άρης και αν δείξει και αν έχει μια σταθερή διοικητικά και αθλητικά κατάσταση για κάποιο χρονικό διάστημα, για κάποια χρόνια θα ανακτήσει και την ισχύ του σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Αυτό που πρέπει λοιπόν ο Άρης να κάνει για να μπορεί να τον σέβονται οι πάντες έτσι ώστε να μην χρειάζεται να διεκδικεί πάρα πολλά πράγματα, αλλά κάποια να του έρχονται εύκολα, είναι να μείνει σταθερός στις αρχές του, να ξανααποδείξει στους πάντες ότι είναι κυρίαρχος στον τομέα του, δηλαδή στο μπάσκετ. Είναι. Και σιγά σιγά γίνεται. Δεν σας ακούω ρεαλιστή. Και μιλάω με ειλικρίνεια τώρα. Ο Άρης δεν είναι ο Άρης του παρελθόντος. Ίσως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και λίγο πιο ρεαλιστικά. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο κατά ανάγκη, το υπέγραψε. Έχει μια φανέλα που δεν έχει χορηγό βασικό. Έχει σιγά σιγά τον κόσμο του αντί να επιστρέφει, να φεύγει από το γήπεδο. Και αυτά όλα είναι προβλήματα που έρχονται και στη δικιά σας την πλάτη. Γιατί διαφορετικά θα μπορούσε ο Γουλιένος να χειριστεί τα μπαν, παραδείγματος χάρη, με 1000 άτομα παραπάνω στο γήπεδο, με τηλεοπτικό συμβόλαιο, αυτό που έπρεπε να έχει ο Άρης, ο αυτοκράτορας Άρης, και με μια απλή χορηγία στη φανέλα στον μπροστινό του μέρος. Δεν πάω πουθενά αλλού. Και θέλω την άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Να σας απαντήσω. Ο Άρης, καταρχάς, οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες δεν μετριούνται με το πόσα λεφτά έχουν στο τραπεζικό του λογαριασμό. Σίγουρα. Μετριούνται με τη δυναμική την οποία έχουν. Ο μπασκετικός Άρης λοιπόν είναι η μόνη μπασκετική ομάδα στην Ελλάδα η οποία έχει δυναμική. Καμία άλλη ομάδα δεν έχει δυναμική, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε η ΑΕΚ. Τέλος πάντων, να μην τους συζητήσω με τους άλλους, γιατί εγώ προσωπικά δεν τις κοιτάω καθόλου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν άλλα μικρότερα σωματεία τα οποία έχουν μια άποψη και γι' αυτό τους κοιτάμε με αγάπη και με σεβασμό, γιατί καταφέρνουν σιγά σιγά πράγματα. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο συζητάμε, όμως δεν είναι δεν είναι κάτι σαν τον Άρη. Ο Άρης είναι κάτι το ιδιαίτερο. Διοικητικά λοιπόν και από άποψη μπράντας και διοικητικής ισχύως και ικανότητος να μαζέψει πόρους, να πουλήσει εφόσον είναι σοβαρός τη φανέλα του, ο Άρης είναι dominant. Τι να κάνουμε? Είναι ξεχωριστός. Και έτσι τον αντιμετωπίζουν οι πάντες. Τώρα, το αν εμείς τόσα χρόνια δεν είμαστε ικανοί να φτιάξουμε ένα τμήμα marketing, ένα εμπορικό τμήμα της ομάδας, να μπορέσουμε με σοβαρότητα να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, ώστε να θέλει μια εταιρεία οποιοδήποτε είδους να συνδυάσει το σήμα της με την μπράντα του Άρη, γιατί προσέξτε, κάποιος για να έρθει να επενδύσει χρήματα στον Άρη, ή σε οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο, θα πρέπει να μην νιώθει τον κίνδυνο του να δυσδυνηθεί. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm.
Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει ο Άρης είναι να καθαρίσει αυτά τα οποία έχει χρόνια που δεν έχει καθαρίσει. Και αφού τα καθαρίσει όλα αυτά, τότε θα ξαναπάρει σιγά σιγά τη θέση του. Στο μεταξύ όμως, οι πάντες τον αντιμετωπίζουν ως τη μεγάλη δύναμη. Θέλω να σας πω για να καταλάβετε τι εννοώ. Όταν πήραμε τη wild card για να παίξουμε στο BCL τα προκριματικά, ξέρετε ότι πήραμε μια wild card, ναι, μια κάρτα ευκαιριακής εισόδου, η οποία από τον καταστατικό χάρτη της FIFA πια απαγορεύεται. Τι σημαίνει ότι απαγορεύεται? Σημαίνει ότι κανονικά δεν έπρεπε με κανέναν τρόπο να μας δοθεί αυτή. Κατ' εξαίρεση λοιπόν δόθηκε αυτή η ευκαιρία στον Άρη. Επειδή το διεκδικήσαμε, όταν πήγα λοιπόν στην κλήρωση, γιατί το θεώρησε υποχρέωσή μου να ανταποδώσω την τιμή που μας έκανε το BCL, ξέρετε τι κάνανε? Βάλαν τον Άρη, όχι τον Γουλιέλμο, τον Άρη, το βάλαν να καθίσει στην πρώτη σειρά. Δίπλα στο τιμόμενο πρόσωπο που ήταν η κάτοχος του τίτλου, την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ ήταν καθόταν στην πέμπτη σειρά και ο Προμηθέας στην έβδομη. Συμφωνώ. Προσέξτε με λίγο, πρόεδρε. Και ο Λάσκαρης στην πρώτη σειρά καθόταν. Βέβαια. Δείτε όμως που πήγε η ομάδα. Ναι, εγώ λέω ότι πρέπει να έχουμε ένα ρεαλισμό και μία αντιμετώπιση πραγματικότητας. Και το λέω βέβαια στον άνθρωπο που καλείται να υλοποιεί μέρα με τη μέρα τις υποχρεώσεις που δεν είναι δικές του. Άρα το λέω σε έναν άνθρωπο που έχει γνώση της πραγματικότητας, γιατί ο κόσμος έχει μείνει στο αυτοκράτορας. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αν... Δεν είναι μόνο εκεί τα πράγματα. Βοηθήστε μας να καταλάβουμε ότι δεν είναι έτσι. Μέχρι στιγμής εγώ βλέπω όμως ότι ρεαλιστικά η ομάδα, ναι μεν, όλοι ζούμε με αυτή την έγκλη του παρελθόντος και προσπαθούμε να την εισπράξουμε στην καθημερινότητά μας από τέτοιες, με τέτοιες παρατηρήσεις που λέτε, αλλά και με την μπράντα που έχει, αλλά επί της ουσίας δεν εισπράττει αυτή τη στιγμή. Η ομάδα έχει 6 μπαν, δεν έχει βασικό χορηγό στη φανέλα, έχει συμβόλαιο... Μην τα λέτε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άλλο τι ξέρετε εσείς. Έχει 6 μπαν. Γίνονται πολλά πράγματα. Ναι, έχει λυθεί κάποια από τα μπαν. Εντάξει, για να μην το λέω, πάνω απ' ότι κάτι έχει γίνει. Αλλά δεν σας το λέω. Καλά, ναι, προφανώς και έχει γίνει κάτι, αλλά υπάρχει μια διαδικασία. Δηλαδή, συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, έχει λυθεί κάποια από τα μπάνκ και δεν το λέμε, γιατί δεν το λέμε, άμα έχει λυθεί? Να το πιστωθείτε κι εσείς, να το πιστωθεί και ο οργανισμός και να ηρεμήσει και λίγο περισσότερο ο κόσμος. Το κρατάμε μάλλον μυστικό. Για κάποιο λόγο. Μάλλον κάποιος λόγος θα υπάρχει. Ναι. Ναι, μάλλον κάποιος λόγος θα υπάρχει. Ναι, αλλά μας το είπατε τώρα. Σας το είπα γιατί για να μην. Δεν γίνονται πολλά πράγματα τα οποία δεν τα λέμε. Δεν θέλω να μας πείτε πράγματα που δεν πρέπει να υποθούν. Νομικός είστε και μάλιστα πάρα πολύ καλός από ό,τι μαθαίνω. Δεν θέλω να μας πείτε πράγματα που δεν πρέπει να βγουν στο φως της δημοσιότητας. Θέλω όμως να δώσουμε μια ελπίδα στον κόσμο του Άρη για το αύριο, επί της ουσίας πραγματική και ρεαλιστική. Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια πριν από εσάς ακούγαμε ό,τι να είναι. Ακούγαμε δισεκατομμύρια να έρχονται. Ακούγαμε project αθλητικό κέντρο. Ενός δις. Ακούγαμε παίκτες ότι θα πάρουμε τον ένα, θα πάρουμε τον άλλο και η ομάδα πήγε και έφτασε 5 εκατομμύρια χρέη στο μπάσκετ. Και σας μεταφέρω, ναι, την αγωνία και του κόσμου. Βλέπω τα μηνύματα και από τον κόσμο. Αυτό ακριβώς. Θέλουμε να μας πείτε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής ρεαλιστικά. Ναι, να με ακούσετε να υπόσχομαι τρελά πράγματα. Όχι. Αυτό λέω. Ακριβώς αυτό λέω. Θέλω ρεαλισμό και πραγματικότητα. Αυτό λέω. Εγώ πρώτα κάνω. Και μετά λέω, έτσι δεν είναι? Άρα μας λέτε ότι για το θέμα των μπαν θα ρυθμιστεί άμεσα. Έχουμε χρονικό ορίζοντα. Δεν σας λέω ότι το θέμα των μπαν θα ρυθμιστεί άμεσα. Εγώ λέω ότι αυτά τα οποία είπα θα γίνουν όλα στην ώρα τους. Mm-hmm. Ότι και για το θέμα των μπαν φυσικά και γίνονται πράγματα. Αλλά δεν τα λέμε γιατί υπάρχει σκοπιμότητα να μην τα λέμε. Mm-hmm. Δεν μας εξυπηρετεί το να τα λέμε. Ωραία. Αντίθετα, μας εξυπηρετεί το να είμαστε πιο προσεκτικοί σε αυτά τα οποία εκφράζουμε προς τα έξω. Mm-hmm. Φυσικά και η ομάδα κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά μόνο. Δεν είναι εύκολο πράγμα τα μπαν, γιατί οι συνολικές απαιτήσεις... Δεν ακούστηκε τι είπατε τώρα, πρόεδρε. Λέω, συγχωρείτε, δεν έχασα. Λέω ότι δεν είναι εύκολο πράγμα το να διώξουμε τα μπαν, γιατί οι συνολικές απαιτήσεις για τις οποίες υπάρχουν τα μπαν είναι αξίας 1.000.000 ευρώ. Ναι. Άρα δεν μπορούμε να τις διώξουμε στην μια νύχτα. Σωστό. Και γι' αυτό είναι και προς τιμή σας ότι κάνατε μια ομάδα η οποία
χτίστηκε με παίκτες από την Ελλάδα, με συγκεκριμένο προγραμματισμό μαζί με τον coach Αγγέλου, που μπορεί να μην έχει ακόμα τα αποτελέσματα που θέλουμε, αλλά πιστεύω ότι δεν θα έχει προβλήματα είτε παραμονής είτε οτιδήποτε άλλο που ακούγεται ο Άρης. Είναι παροδικά, θεωρώ. Δεν θα έχει. Μην έχουμε να δούμε και τα αποτελέσματα, να δούμε και τους αγώνες που έρχονται, να δούμε και το δυναμικό μας. Έτσι, και βουλέψει όλο το δυναμικό μας. Εγώ αυτό λέω. Το ότι εγώ στεναχωριέμαι που η ομάδα δεν έχει αποτελέσματα, γιατί πιστεύω στην ομάδα. Ναι. Πιστεύω στους παίκτες. Μάλιστα. Ωραία. Για να γυρίσουμε λίγο τώρα στο τι είναι αυτοκράτορας και τι είναι αυτοκράτορας. Αυτοκράτορας δεν είναι ο Άρης, γιατί έχει μείνει αυτοκράτορας στην ψυχή μας, στο μυαλό μας. Και άρα δεν είναι αυτοκράτορας. Στην καρδιά και στο μυαλό μας πάντα είναι, βέβαια. Όμως, επειδή ήταν αυτός που ήταν ο Άρης, είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να ξανακάνει πράγματα. Έτσι, άρα αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε και να αποδείξουμε στους πάντες ότι μπορούμε να κάνουμε. Ότι εμείς είμαστε εδώ και εδώ είμαστε για να ξανακάνουμε πράγματα. Μάλιστα. Βλέπετε εξελίξεις στα οικονομικά. Καταρχήν είπατε και πριν ότι πληρώνεις την ώρα της η ομάδα. Αυτό είναι κάτι το θετικό. Βλέπετε να αντέχετε μέχρι το τέλος της χρονιάς να πηγαίνει έτσι η κατάσταση. Εννοείται. Γιατί έχουμε διάφορα. Έχουμε άρθρα 99 εννοείται. Που πρέπει να εξυπηρετήσουμε. Εννοείται. Να μην ανησυχεί δηλαδή πάνω σε αυτό το κομμάτι ο κόσμος του Άρη. Να ανησυχεί γι' αυτό και να έρχεται και στο γήπεδο. Αλλά εννοείται ότι θα είναι όλα κατακτοποιημένα. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Έχετε στο πρόγραμμα κάποια ενίσχυση της ομάδας με κάποιον επιπλέον μάνατζερ? Θα γίνει. Ναι, επειδή ακούω να σας πω και όνομα. Υπάρχει η κυκλοφορή, το όνομα του Σάβα Ηλιάδη, του Γιώργου Σιγάλα κτλ. Του Σιγάλα νομίζω είναι λίγο δύσκολο. Ό,τι να γίνει θα γίνει. Και θα ανακοινωθεί όταν γίνει φυσικά, όχι πριν. Εγώ σας είπα όλο τρίπλες κάνετε. Τι κάνω τρίπλες, δεν θέλω να το ανακοινώσω γιατί κάποια πράγματα δεν πρέπει να ανακοινώνονται πριν ολοκληρωθούν. Να το ανακοινώσετε, όχι. Δρομολογείται πάντως μια τέτοια πρόσληψη εντός εισαγωγικών ενός νέου μάνατζερ της ομάδας. Θα δούμε. Δεν έχετε πάρει απόφαση ακόμα οριστικά? Όχι, όχι. Δεν έχω. Μάλιστα. Θέλετε να πείτε κάτι κλείνοντας στον κόσμο που μας ακούει εδώ στην εκπομπή του Λίμπερο? Ο Άρης έχει ανάγκη τον έκτο παίκτη του, τον κόσμο του. Άρα ο κόσμος να ξανακαταλάβει ότι ο Άρης τον έχει ανάγκη και να γυρίσει στο γήπεδο. Να είναι γεμάτο το παλαιό όταν παίζει η ομάδα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε, να σας ακούμε πιο τακτικά. Όχι απαραίτητα σε εμάς, Πρόεδρε. Εγώ είμαι υπέρ της απόψης ότι πρέπει οι άνθρωποι του Άρη να μιλούν, όχι σε εμάς. Να μιλούν στον κόσμο του Άρη. Και νομίζω ότι η παρουσία σας σήμερα σε μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο εδώ στο Λίμπερο και στο Λαμπαοτάρης γενικότερα, δείχνει ότι το αντιληφθήκατε κι εσείς αυτό. Ότι πήρατε αυτό το μήνυμα και γι' αυτό σήμερα σας φιλοξένησαν αρκετοί συνάδελφοι στα μέσα ενημέρωση και εμείς φυσικά. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γουλιέρμο. Εντάξει, όσο μπορέσαμε πάνω σε συγκεκριμένα πραγματάκια. Το πιέσαμε, είναι εμφανέστατο ότι ήθελε να τοποθετήσει σε σχέση με την αλλαγή που γίνεται για τον προπονητή.